Ξέρω κάποια αστέρια, αστέρια, αστεράκι που λάμπει χλωμό. Να σου το χαρίσω το έχω μεράκι, αλλά δεν τολμώ. Είναι σαν διαμάντι για φινό χεράκι και για σπρό λαιμό. Το μικρό εκείνο αστέρι αστεράκι που λάμπει χλωμό. Αν η λέξη αντιδάνειο στέκει στην περίπτωση αυτή, αλλά επειδή πριν ακούσαμε τραγούδι που είχαμε μάθει από την Τζένι Βάνο, από την Αναμούσχρη, τώρα κάναμε κάπως το ανάποδο. Το αντίθετο. 1959, πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ στο King George, αν δεν κάνω λάθος. Στο King George, απολύτως. Δεύτερο βραβείο, στοίχη του Κώστα Πρετεντέρη με την Αναμούσχρη, και εδώ το ακούσαμε από ραδιοφωνική ηχογράφηση με την Τζένι Βάνο. Και την ώρα που πρωτακούστηκε στη γειτονιά να το παίζει το ραδιόφωνο τις επόμενες μέρες, βγαίναμε στα μπαλκόνια, γιατί ακόμα μπορούσαμε να επικοινωνούμε από τα παράθυρα, και έλεγαν: παίζουν το τραγούδι σου. Ο Πρετεντέρης καθόταν στο κάτω πάτωμα. Παίζουν το τραγούδι μας, μπαμπά, έλεγε ο Γιάννης. Αποτέλεσμα. Σε ποια περιοχή? Στην Κυψέλη, στην οδόν Ιθάκης 18. Μάλιστα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μετά από αυτό, μου χάρισε η συντρόφισσά μου, η συγχωρεμένη, η Τζέρα Ιανδρικοπούλου, ένα άλμπουμ που έλεγε μόνο με μουσική. Και από τότε άρχισα επάρτο ζήσετε, γιατί το να κάνεις μουσική σε αυτή τη χώρα, αν θες να κάνεις τη σωστή και αυτή που πιστεύεις, πρέπει να ξέρεις να περνάς και με μια μπουκιά ψωμί και με μισή γουλιά γάλα. Αυτό σημαίνει δηλαδή και με ένα πιάνο και με μια μεγάλη ορχήστρα, για να το μεταφράζω σωστά? Γιατί όχι. Ναι. Μου είπατε όμως ότι η Τζένι Βάνου σίγουρα δεν ήταν η πρώτη σε επαφή με το συγκεκριμένο τραγούδι αυτή. Το έχει πει σε 45 ράκι τότε μαζί με τον Τόνι Μαρούδα. Όμως έχει κάνει και κάποια φωνητικά. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα μου το πείτε σύντομα. Αυτό ήταν η επιμονή της να τραγουδήσει και να την ακούσω. Εγώ, ξέροντας ότι σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, την απέτρεπα. Γιατί ήξερα ότι ο ένας δρόμος ο πανεπιστημιακός είναι ανηφορικός, ο άλλος ενδεχομένως είναι ολισθηρός. Είχατε και τη δική σας εμπειρία, βέβαια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς. Και κάποια στιγμή που την ακούω, με το που κάνει «Α», τη ρωτάω: τι κάνεις αύριο το πρωί? Μου λέει: στο πανεπιστήμιο. Λέω: είναι η μόνη μέρα που δεν θα πας. Θα έρθεις. Και ήρθε στο στούντιο της Κολούμπια και είχαμε την ηχογράφηση σε μια εταιρεία που έγινε ειδικά για να τραγουδήσει ο Τάκης, ο Δημήτρης Σοχόρν, και τραγουδούσε το Αστεράκι. Και την έβαλα και έκανε το ΑΑΑ της εισαγωγής. Ήταν η πρώτη της ηχογραφική δουλειά.